πρόβο στο γύρο αντιπεριφερειάρχη Στεράς Ελλάδας για να καταθέσει προτάσεις, απόψεις και ιδέες και σχέδια. Θα συνεχίσουμε με τους, μάλλον με την κυρία Δαυλαρίδου, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, και θα συνεχίσουμε με τους κυρίους δημάρχους. Να σας πω πριν να το λόγο στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, μια καθυστέρηση, μια ειδοποίηση για μια μικρή καθυστέρηση του κυρίου Δημάρχου Λαμίας, ο οποίος θα έρθει σε λίγο λόγω εμπλοκής του αντικειμενικής σε μια εκδήλωση για το Ράλι Ακρόπολης που αρχίζει αύριο. Το λόγο στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματέα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω καταρχήν στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Λυπούμαι που θα συγκινήσω την τοποθέτησή μου με μια επισήμανση για αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο. Πληροφορήθηκα ότι στη συνέντευξη του σας συνεδρίαση είπατε ότι η Στερεά Ελλάδα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι τελευταία σε απορροφητικότητα στο ΕΣΠΟ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι έχετε σφαλμένη αντίληψη και τα νούμερα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι τελείως διαφορετικά. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τα μία δεκάτου ήταν πέμπτη σε απορροφητικότητα στην Ελλάδα. Αλλά γνωρίζετε, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ή, εν πάση περιπτώσει, οφείλετε να γνωρίζετε. Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα λέμε εμείς. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω στην ομιλία σας, συνεχίστε, κύριε Περιφερειάρχη. Μάμα είναι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Έλεγα λοιπόν ότι γνωρίζετε ή οφείλετε να γνωρίζετε ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται και ανάλογα με την εξέλιξη της απορρόφησης των δαπανών διαμορφούνται και η κατάταξη, η γενική κατάταξη, την απορρόφηση όσον αφορά τις περιφέρειες. Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε δαπάνες από το νοσοκομείο. Στην ομιλία σας, κύριε Δημόρφη. Μα δεν υπάρχει λόγο να μιλήσουμε όταν ακούμε ψέματα, τι να πούμε. Μας έχουν φλωμώσει το ψέμα. 190 εκατομμύρια πέφτει, ακόμα δεν υπάρχει ένα έργο. Κύριε Δημόρφη. Έλεγα λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν σε απορρόφηση δαπάνες από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, από μια σύμβαση του νοσοκομείου Χαλκίδας ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε με την απορρόφηση των δαπανών αυτών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να καταγίνει στην πρώτη θέση. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ανάλογα με την απορρόφηση είναι μια ευμετάβλητη διαδικασία, δυναμική διαδικασία, η οποία αλλάζει και μπορεί να αλλάξει κατάταξη. Το γνωρίζετε καλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη η τοποθέτησή σας. Γίνεται σε μια ημέρα που περιφερειάρχης αρμόδιος για το ΕΣΠΑ λείπει. Και δικαιούμαι, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να το πω, ότι αυτό γίνεται εν ώψη των κακών αποτελεσμάτων που είχε η απόφασή σας να αρνηθείτε στην περιφέρεια, στους φορείς και στους δήμους, να περιέλθει η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν θα γίνει στην ώρα της ή μπορεί και να μην γίνει καθόλου. Επανέρχομαι λοιπόν στο αντικείμενο της σημερινής ημερίδας. Είχαμε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, στην πρωινή μας συνάντηση να σας θέσουμε επιγραμματικά τις θέσεις μας για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Φιότητας. Για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ειδικότερα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και για την περιφερειακή ενότητα Φιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει παραγωγικές επενδύσεις, όπως επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στις ιαματικές πηγές, την ολοκλήρωση των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων, όπως ο Ε65 και ο Σιδηρόδρομος, γενικά
στην εκμετάλλευση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νερού μας. Θα αναφερθώ σε θέσεις της περιφέρειάς μας κατά τομείς και αναφερόμενος ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Φιώτιδας, την οποία έχω την τιμή και να εκπροσωπώ. Στον αγροτικό τομέα. Γνωρίζετε ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το 34% της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας και για τον λόγο αυτό ξεκινάω την ανάλυση των τομέων από τον τομέα αυτό. Για την ανάπτυξη στον τομέα αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένα βήματα, όπως η ολοκλήρωση των αναβασμών και των παράλληλων έργων τους, των λοιπόν εγκυοβελτιωτικών έργων, καθώς και αρδευτικά έργα, κυρίως εκεί που τα νερά χάνονται, όπως για παράδειγμα, στον κάμπο της Αντίλης και της Ροδίτσας. Το αρδευτικό στην Ηράκλεια και το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο στο Γενοκλάδι είναι από τα κρίσιμα θέματα. Αφορούν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα που θα πρέπει να αρδεύονται με σύγχρονο τρόπο. Το αρδευτικό δίκτυο στο περιβόλι Δομοκού Ξημιάδας μαζί με άλλα αρδευτικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά πάντα αναφέρω στο Ρεκίνι, για την αξιοποίηση των υδάτων που βγαίνουν από τη σύρακα του Παλιδρόμου, που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα άρδευσης σε όλο τον αιρεώνα του Μόλου και στην ευρύτερη περιοχή. Οι βελτιώσεις σε υφιστάμενα αρδευτικά, τα οποία κλείνουν έναν κύκλο 30 ετίας και πλέον, και όπως είναι φυσικό υπάρχουν προβλήματα, είναι από τα πιο κομβικά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της παραγωγής αλλά και της παραγωγικότητας, αν δεν ολοκληρώσουμε συγκεκριμένα έργα, είτε πρόκειται για αναβασμούς και παράλληλα έργα αναβασμών, ακόμη και σε αυτά που έχουν ξεκινήσει, είτε πρόκειται και σε εγκυοβελτιωτικά έργα. Κυρίως όμως, στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να χαραχθεί ένας ευρύτερος προσανατολισμός σε σχέση με την συγκεκριμένη αγροτική παραγωγή, για να ξέρει ο αγρότης τι παράγει και σε ποια περιοχή το παράγει. Έχουμε υποχρέωση για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και είναι αναγκαίο πλέον στο σταυροδρόμι που δημιουργείται στην περιοχή μας να σκεφτούμε τη διάθεση των προϊόντων προς κάθε κατεύθυνση. Για τις ανατικές πηγές. Σας άκουσα να το τοποθετήσετε, τα είπαμε και το πρωί στην συνάντησή μας, επιγραμματικά. Θα επεκταθώ λίγο πιο πέρα και να πω, όλοι μας λένε ότι οι αμαδικές πηγές είναι ο ανεκμετάλλευτος πλούτος για την περιοχή μας. Μόνο από αυτό το πλούτο που επικαλούμαστε, γιατί όταν φτάσει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, δυστυχώς βλέπουμε σε έναν ιδιότυπο κρατισμό. Βεβαίως στη χώρα μας υπάρχουν περιοχές που έχουν αναπτύξει τον αμαδικό τουρισμό, εκεί όμως έχουν ξεκαθαρίσει και οι αρμοδιότητες. Καμένα Βούλα, Θερμοπύλες, Λουτρά Υπάτης, Πλατίστομο, Καΐτσα και άλλοι και άλλες είναι ο λεγόμενος ανεκμετάλλευτος πλούτος. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε ζητήσει και από το ΤΑΙΠΕΔ και από την ΕΤΑΠ και από το ΕΤΑΠ να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή τους. Ήδη εκπονούμε μια προκαταρκτική μελέτη για την ανάπτυξη των θερμοπυλών. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των λιανοτικών πηγών σε συνδυασμό με την δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου με βάση βραβευμένες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις. Συγκοινωνιακά έργα. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η Λαμία είναι ένα σταυροδρόμι, ένας συγκοινωνιακός κόμπος. Ανάπτυξη στην περιοχή θα φέρουν η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξών και των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων όπως ο Ε65 και ο Συντηρόδρομος. Όμως σημασία έχει και η ολοκλήρωση και βελτίωση των λοιπόν συγκοινωνιακών έργων. Οι δρόμοι Λαμίας Καρπενησίου, Λαμίας Άμφισσας, αλλά και οι δρόμοι Λαμίας Δομοκού, Λαμίας Τηλίδας, Λαμίας Λιβαδιάς, διαμέσου αμφίτια Τεφορέας,
για τους οποίους πρέπει να σημειώσω ότι σηκώνουν όλο το βάρος των φορτηγών αυτοκινήτων και επιβαρύνονται από την ανεξέλεκτη χρήση και διέλευση βαρέων οχημάτων λόγω της αποφυγής των διοδίων, έχουν υποστεί μεγάλες φορές, τις οποίες αποκαθιστούμε μεν, αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί επικίνδυνοι για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Όλα τα νοτερό συγκοινωνιακά έργα θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα έργα, όπως η κατασκευή και βελτίωση των λιμανιών στη Λίδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Λίφα, Αρκίτσα, ούτως ώστε μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να καταστεί ο νομός Λιώτιδας ελκυστικός σε επενδύσεις που είναι και το ζητούμενο. Λοιπές επενδύσεις. Σας τονίζω εκ νέου αυτό που σας επεσήμανα και το πρωί, ότι η Στερεά Ελλάδα και η Θειότητα είναι θύματα των αριθμητικών δεδομένων και για 15 χρόνια πληρώνουν το τίμημα της μειωμένης χρηματοδότησης μέσα από τα κοινωνικά προγράμματα λόγω του γνωστού στόχου 2. Είχα την ευκαιρία στην πρωινή συνάντησή μας να σας τονίσω την υποχρέωση της κυβέρνησης να αναπληρώσει αυτή τη στρέβλωση και βεβαίως να σας τονίσω ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στις επενδύσεις λόγω των μειωμένων ενισχύσεων του περιφερειακού χάρτη επενδύσεων. Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας δώσω ένα στοιχείο που περιγράφει την κατάσταση και τη διαχρονικότητα του προβλήματος. Το ΑΕΠ στη Θειότητα έχει χάσει περισσότερες από 40 ποσοστιαίες μονάδες από το 2003 μέχρι σήμερα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Φυσικό αέριο και ενέργεια είναι δύο τομείς κρίσιμοι για την περιοχή μας. Διαθέτουμε από το ΕΣΠΑ, το εστέρημά μας δηλαδή, χρήματα για τη σύγκριση των πόλεων με τον αργό φυσικού αερίου που περνάει ακριβώς δίπλα. Διεκδικούμε την επέκταση της έρευνας για τα γεωθερμικά πεδία σε όλο τον νομό Θεότητας. Επιμένουμε στα σχέδια για την αξιοποίηση των ορεινών όγκων και θεωρούμε ότι είναι λιγοστές οι επενδύσεις μέσα από διάφορα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αγροτουρισμό. Δεν είναι επιχειρηματικότητα. Γνωρίζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα πως η ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων της χώρας μας είναι οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως αυτοαποσχολούμενα. Για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας στη σημερινή παγκόσμια επιχειρηματική πραγματικότητα, θα πρέπει να ασπαστεί ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας μέσω κινήτρων τις έννοιες της συνεργασίας, της συνένωσης δυνάμεων και της συνεταιριστικότητας, δημιουργώντας εταιρικά σχήματα των οποίων το μέγεθος θα μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση των αγορών και παράλληλα θα έχουν τις δυνατότητες διασφάλισης της παραγωγής ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων, εφαρμόζοντας οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθούν συνθήκες συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα ποσοστά ανεργίας και την ανασφάλεια των πολιτών, παράγοντες οι οποίοι αδιαφυσβήτητα έχουν επιπτώσεις και στην υγεία και στην παιδεία. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσα να μιλήσω για δεκάδες θέματα ακόμη, γιατί τα θεωρώ εξόχου σημαντικά. Ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούμε και τις οριακές γραμμές των αρμοδιοτήτων μας, γιατί καθημερινά βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρειά μας, στον νομό μας. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, θα μπορούσα να σας πω ότι έχουμε εγκλωβισμένη την Αλαμάνα και τον Αθανάσιο Διάκο, όπου ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί τα ιστορικά αυτά σημεία δεν μπορεί να το πράξει με ασφάλεια. Να μιλήσω για τον Κολοπόταμο, την Πάτη, για τα μοναστήρια και το θρησκευτικό τουρισμό, για προπονητικά κέντρα που δεν υπάρχουν, για έναν εναλλακτικό τουρισμό που τον αναφέρατε και εσείς στην τοποθέτησή σας, όπως είναι οι επισκέπτες των Φραγκιών, για τους εθνικούς δρυμούς και για τα σχέδια για θεατρικά κέντρα ανάμεσα στο Βαρδί και στη Ραμμένη Οξιά. Να μιλήσω ακόμα και για ένα πρόσφατο θέμα που είναι η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Λιανοκλάδι μέχρι την Τηφορέα. Θέλω να πιστεύω ότι θα με συμπληρώσουν οι φίλοι δήμαρχοι με τους οποίους έχουμε άριστη συνεργασία στην κοινή μας προσπάθεια. Κύριε Υπουργέ,
Η παραγωγική ανασυγκρότηση του νομού μας απαιτεί χρόνο και επεξεργασίες. Απαιτεί πολιτικές συνενέσεις, απαιτεί ουσιαστικό διάλογο και κυρίως ο διάλογος να ξεκινά από κάτω προς τα πάνω. Συγκεκριμένες προτάσεις, ολοκληρωμένες και για όλα τα θέματα, θα καταθέσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συνέδριο που θα αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Πέντε λεπτά το λόγο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Δαγλαρίδου, όπως είχα πει. Να σας εξηγήσω, επειδή ξέρω όλα τα σχετικά. Πέντε λεπτά. Η κυρία Δαγλαρίδου ήρθε από το συνέδριο του ΣΕΒ από Αθήνα, Βόλο, από Βόλο, Λαμία και πρέπει να φύγει οπωσδήποτε και γι' αυτό την προτάξαμε, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, παρακαλώ.